Hola! Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Mandivation. Ελπίζω να έχετε φέρει μαζί σας ένα τσάι, καφέ, οτιδήποτε και να πίνετε. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να κάνουμε ένα βίντεο σε μια άλλη γωνία στο δωματιό μου, έτσι λίγο πιο χουχουλιάρικη. Ο καιρός έξω είναι πάρα πολύ παγωμένος, πάρα πολύ κρύος. Οπότε είχα λίγο την ανάγκη να κάτσουμε λίγο σε μια γωνίτσα να τα πούμε χουχουλιάζοντας. Ελπίζω λοιπόν η εβδομάδα σας να πάει καταπληκτικά. Καλή Δευτέρα. Για όσους είστε καινούργιοι στο κανάλι μου, το Mandivation είναι μια καινούργια σειρά που ξεκίνησα, όπου κάθε Δευτέρα από το Monday και το Motivation θα έχουμε βίντεο σχετικά με ενέργεια, θετικότητα, πώς να κάνουμε την εβδομάδα μας καλύτερη, διάφορα τέτοια πράγματα που να μας δίνουν μεγαλύτερη έμπνευση. Για το σημερινό βίντεο στο μυαλό μου είχα σκοπό να κάνω ένα βίντεο σχετικό με την εξεταστική και το άγχος, το οποίο μάλλον θα το ανεβάσω μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μάλλον Παρασκευή ή Σάββατο σκέφτομαι να ανέβει. Πριν λίγες μέρες όμως έλαβα ένα μήνυμα το οποίο κάπως με συγκλώνησε. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο είχε να κάνει πάρα πολύ με τη σύγκριση που κάνουμε στον εαυτό μας και στο Instagram. Και ενώ δεν είχα σκοπό να αναφερθώ ακόμα τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, δεν μπορούσα με τίποτα να σταματήσω να σκέφτομαι αυτό το μήνυμα και το πώς θα μπορούσα να βρω κάποιους τρόπους ή σχετικά με την δική μου εμπειρία στο Instagram και στη σύγκριση του εαυτού μας με άλλα άτομα στο Instagram. Ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να θέλω να μιλήσω σήμερα για αυτό το θέμα, οπότε το σημερινό θέμα είναι πώς να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας γενικά, αλλά κυρίως στα social media. Οπότε, πάρτε τσάι, καφέ και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε για το βίντεο. Αν κάτσετε να σκεφτείτε το πόσες ώρες χαλάμε ο καθένας στο κινητό του να κάνουμε scroll στο Instagram και να βλέπουμε όλες τις ιστορίες και όλα τα post που ποστάρει ο καθένας, πραγματικά χαλάμε πάρα πολλές ώρες. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που μπορείς να δεις πόσες ώρες χαλάς μέσα στη μέρα σου σε συγκεκριμένα social media ή γενικά σε διάφορα application. Η δική μου προσωπική πλατφόρμα που μπορώ πραγματικά να χάσω ολόκληρη μέρα από τη ζωή μου είναι το Instagram. Και λόγω αυτού που κάνω, αλλά και επειδή το Instagram είναι από τις αγαπημένες πλατφόρμες, δημιουργικές πλατφόρμες, χαλάω τις περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα μου, εβδομάδα μου, στο Instagram. Είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα του να μπαίνεις στο Instagram και να βλέπεις όλα τα υπέροχα post του κάθε ανθρώπου με τις απίστευτες ενδιαφέρουσες ιστορίες για το πώς περνάνε τη μέρα τους και είναι απίστευτα εύκολο να πέσεις στην παγίδα, να σκεφτείς πω, τι ωραία ζωή που κάνει ο άλλος. Τι κάνω εγώ, ας πούμε, ξαπλωμένη στο κρεβάτι ή ξαπλωμένη στον καναπέ, κάνοντας τίποτα, να βλέπω πόσο υπέροχη είναι η μέρα κάποιου άλλου, κάποιου μοντέλου, κάποιου influencer, κάποιου φίλου μας, οποιοδήποτε. Είναι απίστευτα πάρα πολύ εύκολο το μυαλό να πέσει σε αυτή την παγίδα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε σιγά σιγά και συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Εγώ γιατί είμαι στον καναπέ και βλέπω αυτό το story, αντί να είμαι έξω, ας πούμε, και να απολαμβάνω τον ήλιο. Εγώ γιατί δεν έχω καταφέρει να πάω φέτος σε 3 διαφορετικές χώρες, ενώ ο άλλος έχει κάνει 10 ταξίδια σε 1,5 μήνα. Όλο αυτό είναι μια απίστευτη αρνητικότητα που μπαίνει μέσα μας, μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και μπαίνει μέσα στην ψυχοσύνθεσή μας και το μόνο που καταφέρνουμε, εκτός από το να σπαταλάμε πάρα πολλές άχρηστες ώρες στο Instagram και γενικά στα social media, δημιουργεί και όλη αυτή τη φούσκα απογοήτευσης χωρίς λόγο. Και ειλικρινά, και το λέω με το χέρι στην καρδιά, είναι κάτι που το κάνω κι εγώ και προσπαθώ όσες φορές το σκέφτομαι, προσπαθώ να το μειώσω. Κάθε φορά που βλέπω ότι ο εγκέφαλός μου κάνει αυτές τις σκέψεις, προσπαθώ λίγο να πατήσω μια παύση. Κλείνω τα social media και λέω, κάτσε λίγο, πάστα, περίμενε ένα λεπτό. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο κάθεσαι και συγκρίνεις τη δική σου ζωή, τη σημερινή σου μέρα με την μέρα κάποιου άλλου. Η δική σου μέρα είναι η δική σου προσωπική μέρα και το τι θα κάνεις εσύ μέσα στη μέρα δεν έχει να κάνει καθόλου με το πόσο, για παράδειγμα, παραγωγικός ήταν ο άλλος όλο το πρωί και εσύ μπορεί να είσαι παραγωγικός όλο το απόγευμα. Δεν έχει καμία σχέση η μέρα του άλλου με τη δική σου μέρα. Δεν έχει καμία σχέση η ζωή του άλλου με τη δική σου ζωή. Όλο αυτό ξέρεις τι προκαλεί. Τίποτα. Μόνο κακό σου προκαλεί και μόνο κακό προκαλεί στον εαυτό μας. Πριν κάτσεις να σκεφτείς όλα αυτά τα αρνητικά που σκέφτεσαι με το να συγκρίνεις τη δική σου ζωή, τη δική σου μέρα με τη μέρα και τη ζωή κάποιου άλλου, θέλω πρώτα να κάτσεις και να σκεφτείς μια ερώτηση. Ναι, αλλά εγώ τι έχω?
μεταξύ μας, έχεις πάρα πολλά. Δεν έχεις ιδέα πώς είναι η μέρα του άλλου και πώς είναι γενικά η ζωή του άλλου, όπως και δεν έχεις ιδέα πόσο υπέροχη και καταπληκτική είναι η δική σου ζωή, με όλα τα κακά και τα αρνητικά και όλα τα σκαμπανεβάσματα που έχει η κάθε μέρα. Τι είναι το Instagram στην τελική? Ανεβάζουμε τις καλύτερες και τις πιο χαρούμενες στιγμές μέσα στη μέρα. Θα ανεβάσεις την τέλεια selfie γιατί εκείνη τη μέρα σου άρεσε το μακιγιάζ που έκανες. Θα ανεβάσεις την τέλεια selfie με τους φίλους σου γιατί εκείνη τη μέρα. Νέο λοιπόν background μετά από τη διακοπή που έγινε. Το Instagram και γενικά τα social media είναι οι πάρα πολύ ωραίες στιγμές που όλοι μας περνάμε μέσα στη μέρα. Είναι αυτό η πραγματικότητα? Όχι. Η πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκείνες οι στιγμές απλά αποτυπώνονται στην κάμερα, βγάζεις τη φωτογραφία και απλά την ποστάρεις, επειδή σου αρέσει. Ξεκίνα και δες τι είναι αυτό που έχεις γύρω σου, την οικογένειά σου, πάνω απ' όλα την υγεία σου. Και αν όλα αυτά σου φαίνονται κλισέ, είναι πράγματα πάρα πολύ απλά που πρέπει να υπενθυμίζουμε καθημερινά στον εαυτό μας. Άλλη και διαφορετική είναι η ζωή που βλέπουμε στα social media και διαφορετική είναι η ζωή που ζούμε στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα από τα social media ο κάθε άνθρωπος να εμπνέεται από τον άλλον. Και να σας πω και κάτι, αυτό είναι το πράγμα που μου αρέσει πραγματικά στα social media. Όπου μπορείς να πεις την άποψή σου ή μπορείς να βγάλεις την καλλιτεχνική σου φύση και κάποιος να εμπνευστεί από αυτό. Να εμπνευστεί, να ξεκινά να σε θαυμάζει, να αντλήσει έμπνευση από τη δική σου καλλιτεχνική φύση ή από αυτό που είπες, από τον τρόπο που σκέφτεσαι, από τον τρόπο που εκφράζεσαι, να εμπνευστεί από αυτό, να νιώσει κάπως ότι συνδέεται μαζί σου μέσα από αυτό που κάνεις και να βρει ένα κομμάτι δικό του. Και αυτό είναι υπέροχο. Είναι αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι η θετική πλευρά των social media. Ότι όλοι μπορούμε να αντλούμε έμπνευση και να δίνουμε έμπνευση, γιατί πραγματικά πλέον τα social media έχουν αρκετά αρνητικά. Και όσο περνά ο καιρός, τόσο μεγαλώνει και η αρνητική πλευρά των social media και τα αποτελέσματα και η επιρροή που έχουν στους ανθρώπους, στην ψυχολογία μας, στην καθημερινότητά μας, σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Όμως αυτή η μικρή έμπνευση που μπορείς εσύ να αντλήσεις από τον άλλον είναι κάτι υπέροχο και κάτι μαγικό. Είναι όμως κάτι τελείως διαφορετικό να αντλήσεις έμπνευση από αυτό το πρόσωπο που εσύ θαυμάζεις, με το να κάτσεις να συγκρίνεις τη δική του ζωή με τη δική σου. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λένε πως ό,τι είναι γύρω μας που μας ελκύει είναι καθρέφτης κάποιες πτυχής του εαυτού μας. Σκέψου οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου που σε ελκύει, από χαρακτήρα ανθρώπου, από είδος μουσικής, από χρώματα, από μέρη, οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας και είναι πράγματα που σου αρέσουν και βρίσκεις ένα κομμάτι του δικού σου εαυτού σε αυτά, είναι επειδή βρίσκεις σε αυτούς τους ανθρώπους ή σε αυτά τα πράγματα ένα κομμάτι δικό σου, ένα κομμάτι το οποίο καθρεπτίζει τη δική σου πτυχή. Μπορούμε να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά, ότι αυτό που βλέπεις εσύ στον άλλον και είναι κάτι που σε εμπνέει και νομίζεις ότι είναι κάτι που θέλεις ή ενδόμηχα ζηλεύεις, είναι κάτι που σου αρέσει, σημαίνει ότι είναι κάτι που μέσα σου ήδη θέλεις να πετύχεις. Οπότε τι είναι αυτό που ακριβώς σε σταματάει από το να το κάνεις? Γιατί να συγκρίνεις και να πέφτεις στην παγίδα, να ζηλέψεις επειδή κάποιος άλλος κάνει κάτι που εσύ δεν μπορείς να κάνεις ή νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις και να μην ξεκινήσεις να δουλέψεις για να το πετύχεις αυτό που θέλεις να κάνεις? Γιατί για να φτάσεις στο σημείο να ζηλέψεις κάτι σε κάποιον άλλον, σημαίνει ότι αυτό το κάτι είναι κάτι που θέλεις εσύ. Είναι κάτι που θέλεις να κάνεις, κάτι που θέλεις να φορέσεις, κάπου που θέλεις να πας, δούλεψε γι' αυτό. Κάνε κάτι για να το κάνεις. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το να εμπνευστείς από κάποιον άλλον, να δεις στον άλλον αυτά τα κομμάτια, αυτά τα στοιχεία που θα ήθελες και εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου, δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με το να ξεκινάς να αντιγράφεις τη δική του ζωή. Γιατί αυτή είναι η παγίδα που λέω ότι πέφτεις στο να συγκρίνεις τη δική του ζωή με τη δική σου. Όλα γύρω μας είναι μία έμπνευση και επειδή όλοι αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας, είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχουμε τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες τάσεις. Μία ιδέα που έχεις εσύ, μία έμπνευση που μπορεί να σου ήρθε βλέποντας κάτι στο δρόμο, μπορεί την ίδια έμπνευση να την έχει και κάποιος άλλος. Η διαφορά και το κλειδί σε αυτό είναι ότι με διαφορετική οπτική και γωνία θα έχεις εμπνευστεί εσύ. Σημασία έχει ο καθένας, ακόμα και στην ίδια ιδέα, ακόμα και στο ίδιο αντικείμενο, μπορεί να εμπνευστεί τελείως διαφορετικά, το αποτέλεσμα να είναι εντελώς διαφορετικό και να είναι απόλυτα μοναδικό. Γιατί είναι ξεκάθαρα δικό σου. Δεν αντιγράφεις κάποιον άλλον. Εμπνεύστηκες από κάποιον άλλον και το έκανες δικό σου. Το έφερες στα δικά σου μέτρα.
έδειξες αυτό που εσύ έχεις μέσα σου και το πώς εσύ εμπνεύστηκες από αυτό. Σκεφτείτε ότι ο καθένας έχει τη δική του ποιότητα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ποιότητα. Και συγγνώμη να το πάω πάρα πολύ ποιητικά, αλλά αυτή εγώ την ποιότητα στο μυαλό μου, έτσι όπως μπορώ να τη φανταστώ, την έχω στο μυαλό μου σαν μια λάμψη, σαν ένα φως. Ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει μια ποιότητα μέσα του είναι ένα φως. Είναι μια μικρή λάμψη που βγάζοντας την ποιότητα του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος λάμπει. Και αυτό είναι που κάνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστό. Η δική του ποιότητα, η ξεχωριστή ποιότητα, η διαφορετική λάμψη. Από τη στιγμή που κάθεσαι να σκεφτείς ότι κάποια άλλη ζωή εσένα σε εμπνέει, η δική σου ζωή μπορεί να εμπνέει κάποιον άλλον. Ο δικός σου χαρακτήρας και το πώς είσαι εσύ διαμορφωμένος μπορεί αυτό να αντλεί έμπνευση για κάποιον άλλον άνθρωπο. Καταρχάς σκέψω ότι είσαι απόλυτη έμπνευση για τους δικούς σου ανθρώπους, την οικογένειά σου και αυτούς που σε αγαπάνε και τους φίλους σου. Αυτό και μόνο θεωρώ ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, για να κλείσω, την επόμενη φορά που θα ανοίξεις τα social media, μην κάτσεις να συγκρίνεις τίποτα. Εμπνεύσου και πραγματικά ξεκίνα και κάνε αυτό που θέλεις. Ελπίζω λοιπόν αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like να δω ότι σας αρέσει. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια οποιαδήποτε ιδέα θέλετε για επόμενο Motivation βίντεο. Στο κουτί της περιγραφής από κάτω θα σας έχω όλα μου τα social media στα οποία μπορείτε να με βρείτε αλλά και να με ακολουθήσετε. Μην ξεχνάτε πάντα μα πάντα να χαμογελάτε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!